Τώρα εδώ. Βλέπουμε εσπρέσο σήμερα. Εξώφυλλο διαβάζει ο Παπαδάκης το πρωί. Και διαβάζει ο Γιώργαρος Παπαδάκης. Αυτό εδώ. Βίζεται στο Μιλάνο με τσάμπα πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εδώ. Κρυφή και αμαρτωλή ζωή για κυρίες υπεράνω υποψίας και μοντέλα με πρόσχημα τα ψώνια στην πρωτεύουσα της μόδας. Σάλλο στα κοσμικά στέκια, διάβαζε το πρωί ο Παπαδάκης και λέμε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Και του σηκωνόταν η τρίχα. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Καινούργιο είναι αυτό. Για πάμε εδώ, λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Ένα θέμα της Εσπρέσο, έτσι που είδαμε με πολύ προσοχή. Ναι. Και πολλά ερωτηματικά. Καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα, κυρίες υπεράνω πάσης υποψίας, αυτό είναι δηλαδή το ζουμί της υπόθεσης. Τι σημαίνει υπεράνω πάσης υποψίας, επειδή είναι αυτό δηλαδή. Σημαίνει ότι μπορεί να έχουν μια χαρά δουλειές κατά τα άλλα. Και δεν σου πάει το μυαλό. Και αν δεν έχουν μια χαρά δουλειές, δεν πάνε να κάνουν αυτό. Εντάξει, σωστό αυτό που λέει. Σωστό αυτό που λέει. Γιατί κύριε μου, οι περισσότερες που ξέρετε κι εσείς. Είναι υπεράνω. Θέλουν κι άλλο. Άρα μιλάμε για απληστία εδώ. Δεν του φτάνει! Και υπεράνω πάση υποψίας. Το νόμιμα χρήματα! Γιατί κάποιες, θέλουν και βρώμικο κάποιες χρήμα! Από αυτές είναι και παντρεμένες, έτσι. Για πάμε! Λοιπόν. Γιατί δυστυχώς πώς λέει μια παροιμία. Αλλά δεν μπορώ να το πω κιόλας γιατί είναι. Ναι. Όχι. Με πρόσχημα λοιπόν την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, έτσι, το όμορφο Μιλάνο που είναι η πρωτεύουσα της μόδας, λένε στις φίλες τους, στους συντρόφους τους και στους συζύγους τους ότι θα πάνε εκεί για ψώνια και τελικά πηγαίνουν. Για να ψωνιστούν οι ίδιες. Για βίζιτες, όπως γράφουμε και στον τίτλο. Όπως λέει Εσπρέσο. Όπως λέει Εσπρέσο. Και μάλιστα αυτό που έτσι κάνει εντύπωση και πώς εντοπίστηκαν από τον κόσμο είναι ότι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο Μακεδονία, υπάρχουν συγκεκριμένες πτήσεις όπου δίνουν μεγάλες εκπτώσεις. Δηλαδή, πήγαινε έλα Θεσσαλονίκη Μιλάνο με 50 ευρώ, 47 ευρώ συγκεκριμένα. Όταν αυτές οι εκπτώσεις βγαίνουν, όπου κυρίες θα έχουν κλείσει τα εισιτήρια ή μάλλον οι κύριοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια αρκετές μέρες πριν, γίνεται πασαρέλα. Δηλαδή βλέπουν 10-15 γυναίκες, όλες αυτό που λέμε με μια κοψιά, ίδιο ντύσιμο, μαύρα γυαλιά, με τρέσες κτλ. Να περνάνε στους διαδρόμους με προορισμό το Μιλάνο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να συναντήσουν πλούσιους Ιταλούς και όχι μόνο. Και Έλληνες, πόσοι Έλληνες πηγαίνουν εκεί. Λιβανίζει, τα πάντα θα είναι, γιατί μόνο εδώ γνωρίζουμε, και να πούμε λοιπόν, να πούμε, γιατί εδώ δεν τα κρύβουμε. Υπάρχει γνωστός πολιτικός, ο οποίος όλο για καφέ στο Μιλάνο πάει και τον έχουν δει με πάνω από 15 διαφορετικές καλονές. Και όταν του κάνανε πλάκα οι φίλοι του, ρε, τι γίνεται ρε μεγάλε, έχουμε λέει πολιτική συζήτηση. Πολύ καλό. Βούκινο έχουν γίνει. Καλό. Βούκινο. Τέλειο. Βούκινο. Καταπληκτικό. Το θέμα είναι μην τα βάζουν στα έξοδα της Βουλής μερικοί όμως από αυτούς. Δημόσιες σχέσεις είναι αυτές. Ή τους έχουν ως, πόσο λένε, προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, πόσο σου λένε, επιστημονικό προσωπικό. Δημόσιες σχέσεις. Επιστημονικό προσωπικό. Καλό, ε. Αποσπασμένο στη Βουλή. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν από την Εσπρέσο. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Γιατί ο Ντάνος κατηγορεί τον Sky ότι τον πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.